Το είπα και χθες στον κύριο Λέων, τι σημαίνει αφήνω τα αποτυπώματά μου, τι σημαίνει γενετικό υλικό, τι σημαίνει DNA. Θα δώσω το λόγο κατευθείαν σε σένα, Γιώτα μου, γιατί εσύ έχεις στα χέρια σου εκείνα τα ντοκουμέντα που θα μας κάνουν την κουβέντα μας ουσιαστική. Παρακαλώ. Ζήνα, όπως είπαμε και στην αρχή και έχουν μπει και οι δικηγόροι που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Δώρας Ζέμπερη, είναι δεδομένο ότι υπάρχει κατηγορούμενος, ότι υπάρχει άνθρωπος που ομολόγησε ότι σκότωσε ο κύριος Οροπίδης. Ακριβώς. Ομολόγησε την 32χρονη εφοριακό. Τώρα, το αν υπάρχουν άλλοι ηθικοί αυτούργοι, αν υπάρχουν συνεργοί, είναι έργο των αρχών που όλο αυτό το καιρό κάνουν πολύ να προσεκτικά. Να διορθώσω κάτι, Γιώτα, όχι να συμπληρώσω μάλλον, ότι είναι 100% βέβαιο από τα στοιχεία της προανάκρισης ότι, συμφωνούμε απόλυτα, ότι στο χώρο της δολοφονίας ήταν ένας ο δράστης και χρησιμοποιήθηκε ένα μέσον για το αποτέλεσμα ένα το οποίο μαχαίρι. Επήλθε, ένα μαχαίρι το οποίο δεν έχει βρεθεί. Τώρα, αν υπήρχαν ηθικοί αυτουργοί ή κάποιοι οποίοι... ή συνεργοί, οτιδήποτε. Ακριβώς, αλλά στο χώρο εκεί του νεκροταφείου ο δράστης ήταν ένας και μοναδικός και αυτός και σύμφωνα με την ομολογία του ήταν ως οροπή. Βέβαια, είπε και κάτι άλλο αυτός. Αν το είπε, γιατί εγώ τουλάχιστον αυτό διάβασα, ότι λέει δεν τη σκότωσα εγώ. Με εντάξει, την αυτά είναι ναι, των υστέρων, τα υποστήριξε στις συμπληρωματικές καταθέσεις. Στην αστυνομία και στον ανακριτή, οι πρώτες του στις απολογίες του ήταν... Εγώ τη σκότωσα. Γιώτα μου, έχεις ετοιμάσει ένα βίντεο που αποτελεί ντοκουμέντο σε αυτή την ιστορία, γιατί θέλω να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Γρηγόρη Λέων και θέλω να μας πει αυτά που εσύ θα μας δείξεις τι σημαίνουν. Και θα έχουμε στο τηλέφωνο και τον πατέρα της Δώρας Ζέμπερη, γιατί χθες ήθελε κάτι πολύ συγκεκριμένο να μας πει και δεν προλάβαμε. Γιώτα μου. Ακριβώς, Ζήνα. Εδώ είναι η ουσία. Χθες, λοιπόν, παρουσιάσαμε την εργαστηριακή έκθεση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Δηλαδή, παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα από τα δείγματα που ελήφθησαν από την σωρό της Δώρας, αλλά και από το, θα το πω για άλλη μια φορά, και από το νεκροτομείο. Να πάμε όμως στα νύχια της Δώρας, που γίνεται ο λόγος όλες αυτές τις ημέρες ότι βρέθηκε ένα γενετικό υλικό το οποίο ανήκει σε άρεν άτομο. Εμείς τι είπαμε χθες, γιατί προκαλέσαμε αντιδράσεις με αυτά που είπαμε. Είπαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και παρουσιάσαμε τα συμπεράσματα της έκθεσης. Οι πίνακες που προηγούνται των συμπερασμάτων είναι για τους γενετιστές, για ανθρώπους που μπορούν να τους επεξηγήσουν. Εμείς λοιπόν παρουσιάσαμε τα συμπεράσματα τα οποία είναι για τους δικηγόρους, για τους δικαστές, για τις αρχές, για τους δημοσιογράφους. Στην παράγραφο λοιπόν 2, πολύ συγκεκριμένα, λέει ότι από την ανάλυση DNA για τα δείγματα 1, σε παρένθεση όνυχες, δηλαδή νύχια, προσδιορίστηκε κοινός κύριος γενετικός τύπος, ο οποίος ταυτίζεται με το γενετικό Λέων, τύπο της Θεοδώρας Ζέμπερη. Ναι, γιατί εδώ θέλω κουβέντα. Εδώ είναι το πολύ σημαντικό που θα μας το εξηγήσει και ο κύριος Λέων στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι τα επιπλέον γενετικά στοιχεία που προσδιορίστηκαν δεν μπορούν να αποδοθούν με ασφάλεια σε συγκεκριμένο άτομο. Και τι είπαμε εμείς, συμβουλευόμενοι πάντα τους ειδικούς, ότι ναι, βρέθηκαν κάποια γενετικά στοιχεία στα νύχια της. Όταν όμως σε μία άλλη παράγραφο, για παράδειγμα, για το μαχαίρι, τη θήκη του μαχαιριού, αναφέρει ότι η ανάλυση DNA στην εσωτερική πάνω επιφάνεια θήκης μαχαιριού απέδωσε γενετικό τύπο, ο οποίος ανήκει σε άγνωστο άρεν άτομο, νομίζω ότι έχει τεράστια διαφορά το «δεν μπορούν να αποδοθούν με ασφάλεια σε συγκεκριμένο άτομο» με το «απέδωσε DNA γενετικό τύπο, ο οποίος ανήκει σε άγνωστο άρεν άτομο». Τι σημαίνει αυτό? Ενδεχομένως να σημαίνει ότι στην περίπτωση των χεριών, στα νύχια δηλαδή της Δώρας, το υλικό είτε είναι μικρής ποσότητας, είτε είναι κακής ποσότητας, που μπορεί αυτό από μόνο του να καταδεικνύει κάτι, μπορεί και τίποτα το γενετικό δηλαδή, σύστημα. Να ακούσουμε λίγο δηλαδή, μια ολίγης, κάρτα, ολίγης, αμέσως. Αυτό θα έρθω. Μπορεί να είναι του Σωροπίδη, αλλά η διαδρομή μέχρι την ταυτοποίηση δεν έφτασε σε επαρκές επίπεδο, σε ένα ποσοστό. Μπορεί να είναι και του ίδιου δηλαδή. Ακριβώς. Και κάποιου τρίτου. Ακριβώς. Οποιουδήποτε μπορεί να είναι. Είναι όμως τέτοιο το υλικό. Είναι λίγο, λίγο, αυτό δεν είναι. Λίγο το δείγμα. Που να καταλάβω. Μισό λεπτά, κύριε Σαβούλα. Να δούμε πρώτα μια κάρτα που έχει ετοιμάσει η Γιώτα μας και αμέσως μετά να το κάνουμε κουβέντα όλο αυτό. Γιατί έτσι θα αποκτήσει ουσία και η κουβέντα μας. Να το δούμε λοιπόν.
Από την ανάλυση του DNA στους όνυχες προσδιορίστηκε κοινός κυρίως γενετικός τύπος, ο οποίος ταυτίζεται με το γενετικό τύπο της Θεοδόρα Ζέμπερη. Τα επιπλέον γενετικά στοιχεία που προσδιορίστηκαν δεν μπορούν να αποδοθούν με ασφάλεια σε συγκεκριμένο άτομο. Από την ανάλυση DNA στις χαρτοπετσέτες προσδιορίστηκαν αντίστοιχοι γενετικοί τύποι, στους οποίους εμφανίζονται γενετικά στοιχεία άνω του ενός ατόμου, μείγματα. Στα ανωτέρω μείγματα εμπεριέχονται τα γενετικά στοιχεία της Θεοδόρα Ζέμπερη και του κατηγορούμενου. Από την ανάλυση DNA στον μπουφάν προσδιορίστηκε γενετικός τύπος, στον οποίο εμφανίζονται γενετικά στοιχεία άνω του ενός ατόμου, μείγμα. Στο ανωτέρω μείγμα εμπεριέχονται τα γενετικά στοιχεία της Θεοδόρα Ζέμπερη. Η ανάλυση DNA στην εσωτερική επιφάνεια θήκης μαχαιριού απέδωσε γενετικό τύπο STR, ο οποίος ανήκει σε άγνωστο RNA άτομο. Κύριε Λέων, ο λόγος σε εσάς. Κοιτάξτε, καταρχάς πρώτα απ' όλα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πράγματι οι ιατροδικαστές είμαστε αυτοί που λαμβάνουμε τα δείγματα, όπως ακούστηκε πολύ σωστά από το νεκροτομείο. Λαμβάνουμε τα δείγματα όλα από το ανθρώπινο σώμα που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο θανόντας που πρέπει να ληφθούν για να μπορέσουμε να έχουμε αξιοποιήσει από εκεί πέρα από τις αρχές. Αυτό είναι μια πρώτη διευκρίνηση, οπότε εμείς πράγματι τα στέλνουμε στο εργαστήριο. Οι γενετιστές κάνουν την εργαστηριακή δουλειά, όμως εμείς καλούμαστε στη συνέχεια να αξιοποιήσουμε τα συμπεράσματα τα οποία λέει μια τέτοια έκθεση. Εδώ λοιπόν, βάσει των συμπερασμάτων που και εγώ μαζί σας εδώ τα ακούω, και αυτό θέλω να διευκρινιστεί, δεν έχω καμία εμπλοκή έτσι, στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πρώτα απ' όλα αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει πράγματι ένα ταυτοποιημένο δείγμα RNA ατόμου, δηλαδή ένα δείγμα, ένα καλούπι, ας πούμε, έτσι λίγο σχηματικά, το οποίο περιμένει το αντίστοιχο καλούπι για να ταυτοποιηθεί. Δηλαδή έχουμε, να το πω ακόμα πιο απλοϊκά, σκεφτείτε μια κάρτα με 16 νούμερα, έχουμε την κάρτα ουσιαστικά, ναι, και περιμένουμε το πίν, ας πούμε, για να τα συνδέσουμε αυτά τα δύο. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αν όμως δεν είναι επαρκές το δείγμα... Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, όταν μιλάμε... προσέξτε ότι στη μία η αστυνομία, η οποία είναι ένα πολύ έμπειρο εργαστήριο, μιλάμε για μια ομάδα η οποία από το 2004 μέχρι σήμερα έχει κάνει σειρά, έτσι, έχει βοηθήσει σε σειρά εγκληματικών ενεργειών και νομίζω ότι ουδείς αμφισβητεί τα αποτελέσματα από εκεί. Και δεν έχουν αμφισβητηθεί ποτέ τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Και έχουν εξελιγμένα μηχανήματα, είμαστε σίγουροι ότι είναι έτσι. Λοιπόν, εκεί πολύ προσεκτικά τι μας λένε. Μας λένε έχω έναν RNA άτομο και έχω και κάποια άλλα υπολοιπόμενα στοιχεία τα οποία δεν μπορώ να ταυτοποιήσω. Αυτό τι σημαίνει. Όπως σας είπα σχηματικά πριν, έχω ένα καλούπι. Έτσι, ας το πούμε αλλιώς, έχουμε μια κάρτα. Όταν από την κάρτα μου έχουν εφθαρεί τα περισσότερα νούμερα και έχω για παράδειγμα 7, 8, 9 από τα 16 νούμερα που έχει μια κάρτα, δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιήσω, ακόμα και αν βρω το πιν, αν είναι χαλασμένη η κάρτα μου, δεν μπορώ να ταυτοποιήσω τελικά. Μ' άρεσε αυτό το παράδειγμα. Ήταν έτσι πάρα πολύ ωραίο, φοβερό. Και αυτό είναι ουσιαστικά το πρόβλημα το οποίο έχουμε σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, ουσιαστικά... Άρα μιλάμε ότι αυτό που έχει φέρει το ντοκουμέντο η Γιώτα στην εκπομπή, λέει ότι εδώ βρήκαμε τα χέρια της Δώρας, έχουμε το DNA, είναι όντως το DNA της Ακριβώς. Δώρας και υπάρχει και λίγο άλλο DNA από το αρχείο που του λείπουν από τα 16 νούμερα τα 12. Ακριβώς. Ή το PIN. Ή οτιδήποτε. Πάντως δεν έχουμε ισχυρό καταγεγραμμένο. Ενώ στο μπουφάν υπάρχει... Μπορεί, αυτό σημαίνει, με άλλα λόγια πολύ απλά, ότι αυτό το δείγμα έτσι όπως είναι, επαναλαμβάνω, εάν το συγκεκριμένο δείγμα... θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάποιο καλύτερο εργαστήριο το οποίο μπορεί να επανελεγχθεί, αυτό είναι κάποιο άλλο θέμα. Από το συγκεκριμένο δείγμα όμως με τα εργαστήρια. Έχουν ζητήσει ακριβώς, να πει δικό το συγκεκριμένο δείγμα από την ανάλυση των υψηλού επίπεδου τεχνολογίας εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας μας λέει ουσιαστικά ότι αυτό το δείγμα δεν μπορεί να είναι αξιοποιήσιμο. Μισό λεπτάκι. Θέλω να πω ένα καλό μεσημέρι στον κύριο Ζέμπερη, στον κύριο Κώστα Ζέμπερη, να πάω σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Κύριε Ζέμπερη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Συγγνώμη για χθες που δεν τα καταφέραμε να σας βγάλουμε στο τηλέφωνο. Πείτε μου εσείς τι είναι αυτό που μετά από αυτές τις εξελίξεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας θέλετε να επισημάνετε. Κυρία Ζήνα, αυτός μόνος του, αυτό το σάπιο κορμί δεν μπορούσε να σκοτώσει το κορίτσι. Είχε κι άλλον μαζί του. Άρα επιμένετε πως υπάρχει συνεργός. Ο άλλος το κράταγε, αυτό είναι που ψάχνουμε, και αυτός το μαχαίρωνε. Τις μαχαιριές τις έριξε ο Σωροπίδης και τις 14. Και ο άλλος το κράταγε. Αυτός μόνος του, αυτό το χαμένο κορμί, το σκουπίδι, δεν μπορούσε να σκοτώσει το παιδί. Το παιδί θα,
Και δύο μαχαίρια για να έχει, θα τον σκότωνε και θα τον πέταγε εκεί έξω από το νεκροταφείο να ξεβρωμίσει το νεκροταφείο. Αφού οι φύλακες δεν μπορούσαν. Ή θα του έφευγε, τέλος. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θέλω να δώσουμε μια απάντηση στον πατέρα της Δώρας, γιατί ο κύριος Κώστας μας λέει εδώ ότι εγώ επιμένω πως μόνος του αυτός δεν θα μπορούσε να σκοτώσει, πως έχει συνεργό. Για το νεκροταφείο μιλάει πάντα, έτσι. Για το νεκροταφείο μιλάτε. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.